δε μία δέσμευση της κυβέρνησης και οποιοδήποτε άλλου αρμόδιου παράγοντα δεν έχει τηρηθεί εδώ και δεκαετίες, με συνέπεια ο θεσμός της δικαιοσύνης στο Ηράκλειο να πλήττεται βαρύτατα από συνθήκες και εικόνες που μόνο στο Μεσαίωνα αντιστοιχούν. Είναι ώρα της συντονισμένης δράσης από όλους όσοι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα, την ανάγερση του νέου δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου. Τα επιχειρήματα είναι απροσμάχητα. Η πόλη πρέπει να αποκτήσει το δικαστικό μέγαρο που της αξίζει. Η δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται με τους όρους που της αρμόζουν. Προχωρούμε. Σύσσωμοι οι τοπικοί φορείς και οι βουλευτές του τόπου συζήτησαν σήμερα τα μείζωνα ζητήματα που παραμένουν άλυτα στο Ηράκλειο και μίλησαν με τα μελανότερα χρώματα για το βατερλό σχεδιασμό και υποσχέσεων που έχουν ως συνέπεια δικαστές και διάδικοι να σύρονται από αίθουσα σε αίθουσα στο Δήμο Ηρακλείου ώστε να εκδικαστούν εκεί οι υποθέσεις. Εξετέθησε όλη τη διάσταση και από το γεγονός το πρόσφατο που ο Δήμος Ηρακλείου παρεχώρησε αίθουσα για να γίνονται δίκες, κάτι που είναι. Δεν ξέρω να συμβαίνει σε άλλη πόλη της χώρας, πολύ περισσότερο σε πόλη που έχει το τέταρτο κατά σειρά, τρίτο ή τέταρτο πρωτοδικείο στη χώρα σε κίνηση. Για τη λειτουργία του εφετείου Ανατολικής Κρήτης, του πρωτοδικείου Ηρακλείου και του τουρνοδικείου Ηρακλείου απαιτούνται 9 αίθουσες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4. Αν λάβουμε υπόψη μας και την αίθουσα τέλος πάντων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, του τουρνοδικείου Ηρακλείου. 4, ενώ χρειαζόμαστε 9. Κοινή διαπίστωση δημάρχου, βουλευτών του νομού και του δικηγορικού συλλόγου, η ανάγκη ο σχεδιασμός για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου να απεμπλακεί από το σχεδιασμό για παρεμβάσεις που αφορούν στο σύνολο των δικαστικών μεγάρων στην Κρήτη. Μια ιστορική εκκρεμότητα της κυβέρνησης της πολιτείας απέναντι στο Ηράκλειο, δεκαετίες τώρα. Ακούσαμε πολλά λόγια. Υπόσχεση στο 19, δεν έχουμε δει τίποτα στην πράξη. Το αντίθετο, μάλιστα, υπάρχουν πάρα πολλά προσχώματα που καθυστερούν την υλοποίηση του έργου, την ορίμανσή του και γενικά τη διαγωνιστική διαδικασία. Με στόχο να καταδείξουν την άμεση ανάγκη λήψης δραστικών αποφάσεων, όλοι οι βουλευτές του νομού προετοιμάζουν επιστολή προς τον Πρωθυπουργό που θα κατατεθεί στη Βουλή, εκεί όπου αναμένονται οριστικές αποφάσεις και δεσμεύσεις από την κυβέρνηση. Ότι η κυβέρνηση αθετεί κάθε δέσμευση και δεν ενδιαφέρεται για το έργο, αποφασίστηκε σύσσωμη τοπική κοινωνία και οι βουλευτές να απευθύνουμε προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό επιστολή προκειμένου να πάρει αποφάσεις. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται και για αυτό το θέμα. Κανονικά πρέπει να αποσυνδεθεί από τα άλλα δικαστικά μέγαρα των Χανίων κλπ. Τεράστιο το πρόβλημα στο Ηράκλειο, λείπουν οι αίθουσες. Εμείς ως μέρα 25 θεωρούμε ότι πρέπει να μην γίνει μέσω ΣΔΙΤ, αλλά μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο βέβαια έχει απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια.